Πάμε τώρα σε άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήταν κλειστό το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, όπως και τα περισσότερα δημαρχεία της Ελλάδας. Δεν λειτουργήσε φυσικά καμία από τις υπηρεσίες του. Ο λόγος ήταν η κατάληψη από τους αιρετούς αυτή τη φορά. Η απόφαση για συμβολική κατάληψη των δημαρχείων της χώρας ελήφθη από την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, και ψηφίστηκε ομόφωνα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Στο Δημαρχείο υπήρχε προσωπικό ασφαλείας μεν για την εξυπηρέτηση της ενδεχόμενης έκτακτης κατάστασης. Η κατάληψη από τους αιρετούς, που αποτελεί πρωτοφανές αυτοδιοικητικό φαινόμενο, δεν θα συνεχιστεί και αύριο. Υποκατάληψη από τους αιρετούς ήταν το κτίριο του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από την ΚΕΔΕ και ψηφίστηκε μάλιστα ομόφωνα από το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συμφωνήσαμε όλες οι παρατάξεις σήμερα να καταληφθεί ο Δήμος από τους αιρετούς πλέον και όχι από τους εργαζόμενους. Απλά ζητάμε και πραγματικά ανταποκριθήκανε τη συνδρομή των εργαζομένων. Έγινε το ανάποδο δηλαδή. Άλλη φορά καταλαβάνα το Δήμο οι εργαζόμενοι και ζητούσαν τη συνδρομή των αιρετών. Σήμερα είμαστε οι αιρετοί που εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ σήμερα το Δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται για πάλι θέματα του Δήμου στο Παρίσι μαζί με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πόρτες και οι υπηρεσίες ήταν κλειστές για το κοινό όλη τη μέρα, όμως υπήρχε προσωπικό ασφαλείας στι νευραλγικές θέσεις του Δημαρχείου για την εξυπηρέτηση τυχόν έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σκέψη για συνέχιση της απεργίας, γεγονός όμως που θα καθοριστεί από τη μετέπειτα στάση της ΚΕΔΕ. Η εξυπηρέτηση δεν γίνεται, υπάρχει όμως ένα προσωπικό ασφαλείας επάνω, ειδικά στα δημοτολόγια, στα λιοστόληξη αρχείο, στο ταμείο, ξέρω εγώ, και όπου υπάρχουν έτσι ιδιαίτερες περιπτώσεις, εξυπηρετούνται. Όχι όμως στο πλατή κοινό.